Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στον κύριο... Ο Θοδωρής Τσόντος είναι ο πρόεδρος της κοινότητας της Αδελφότητας Κριτών Πειραιά η Ομόνοια. Σωστά. Καθώς πέρα από το ότι είναι δραστήριοι, ετοιμάζονται και εκείνοι σιγά σιγά για τις γιορτές. Στολίζουν, δημιουργούν έτσι διάφορες εκδηλώσεις. Ξέρεις ποιο είναι μικρές, το ερώτημα μικρές. Τώρα και το δίλημα. Είσαι δίπλα στον Πειραιά, βλέπεις τα πλοία της γραμμής. Πόσοι από αυτούς θα μπουν για να κατέβουν στην Κρήτη? Θα το ρωτήσουμε τον κύριο Αυτό Θοδωρή. Πρέπει, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα θα συνδεθούμε. Είναι δραστήριοι εκεί στον Πειραιά. Συνδεθήκαμε και χθες με τη Θεσσαλονίκη, τους χαιρετισμούς μας. Έχουμε πάρει κάποια μηνύματα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή την επαφή με κριτικούς εκτός Κρήτης, βέβαια, και είναι, που μας συγκινούν είναι σημαντική, καθημερινά με τα μηνύματά τους. Και μια εκδήλωση που θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Θοδωρής. Για τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό των Αγίων 10, όπως μου είπε στο τηλέφωνο, που είχαμε την επικοινωνία το πρωί. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να έρχονται πιο κοντά και στην Κρήτη, να τηρούν και τα έθιμα με όποιο τρόπο μπορούν. Και βεβαίως είμαστε 9 μέρες από τα Χριστούγεννα, οπότε δεν θα μπορούσε να λείπει το γιορτινό κλίμα. Λοιπόν, έχει κακοκαιρία στην Αθήνα, οπότε ο κύριος Θοδωρής θα βγει από εσωτερικό χώρο και από το σύλλογο, από ό,τι με ενημέρωσε. Τον έχουμε τον κύριο Θοδωρή? Τον έχουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα για τον Πειραιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε, και εδώ και όλη η παροικία καλά είμαστε. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τις ημέρες εορταστικές. Ακούσατε το δίλημα. Το ακούσατε πώς ξεκινήσαμε τον, να σας να προαναγγείλουμε την τοποθέτηση και την παρουσία σας. Ότι είστε στον Πειραιά, βλέπετε τα πλοία της γραμμής απέναντι. Είναι δίλημα να μπω, να μην μπω, να κατέβω στην Κρήτη? Εχθές ήρθα από την Κρήτη εγώ, εχθές ήρθα. Δεν έλεγα και τίποτα άλλο. Ο Πειραιάς έχει αυτή διαφορά. Μπορείς να έρθεις στην Αθήνα που έρχεσαι με αυτοκίνητο, με λεωφορείο, με αεροπλάνο, αλλά όταν έρχεσαι με καράβι και βλέπεις από μακριά τον Πειραιά, αισθάνεσαι το ρίγος, λες εδώ τι βλέπω. Είναι μια διαφορετική είσοδο στην πόλη μας όταν έρχεσαι με το πλοίο. Σωστά, και όταν πλησιάζεις και στο Ηράκλειο και στα Χανιά είναι το ίδιο, φαντάζομαι. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Από ποιο μέρος της Κρήτης είστε? Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στο Ρέθυμνο. Ναι. Και ο πατέρα μου είναι Σφακιανός, το επώνυμο Τσόντος είναι Σφακιανός. Και στο Ρέθυμνο, όταν πλησιάζεις βέβαια το λιμάνι. Μην ξεχάσεις το Ρέθυμνο και τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία. Μην γίνω τώρα, όχι, βέβαια. Αγαπάμε και τους τέσσερις νομούς. Και τους τέσσερις νομούς αγαπάμε και έχουμε και φίλους και καλούς φίλους από τους τέσσερις νομούς. Λοιπόν, τι ετοιμάζετε τώρα τα Χριστούγεννα? Υπάρχουν εκδηλώσεις, έχετε μπει σε μια κανονικότητα? Κανονικότητα όχι, αλλά προορισμένη ναι. Εμείς. Από την καταστική μας συνέλευση όταν ιδρυθήκαμε του 1880, ο Μιχάλης ο Πουάρακας τότε πρότεινε για προστάτες του σωματείου μας τους Αγίους 10, που τους γιορτάζομαι κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα. Αυτή τη γιορτή θα έχουμε αυτή την Κυριακή το πρωί. Α, μάλιστα. Οπότε θα μαζευτείτε, φαντάζομαι, σωστά, τα μέλη του Συλλόγου. Στη Μητρόπολη του Πειραιά, του Πειραιά, που πάμε με τους βρακοφόρους, τα αρτοκλασία, τους μνημονεύομαι. Και άλλα χρόνια μετά την Εκκλησία ερχόμαστε εδώ στο Σύλλογο για μια ομιλία, για μια ραχή. Αλλά φέτος λόγω κορονοϊού αυτό δεν θα γίνει. Ό,τι γίνει μόνο στην Εκκλησία. Μάλιστα. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των Συλλόγων εκτός Κρήτης, των Συλλόγων Κρητών, ο ρόλος που επιτελείτε, το έργο που επιτελείτε? Το έργο που επιτελούμε, διαδίδουμε και κρατάμε τις παραδόσεις της Κρήτης. Ναι. Και κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατάμε ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα. Αυτή τη στιγμή όμως μας κάνουν παρέμβαση από το Ηράκλειο που μας βλέπουν. Ναι. Δεν μας αφήνουν να συνεχίσουμε. Σας καλούν αυτή τη στιγμή. Μας βλέπουν εκεί στο Ηράκλειο, μας καλούν να έχουν αδερφό εκεί στο Ηράκλειο. Ναι, ναι. Και καλά κάνουν. Καταλάβουν να κλείσουν. Λοιπόν, να κλείσουμε με μια μαντινάδα. Να πω ακόμα όμως ότι το απόγευμα έχουμε παιδική γιορτή. Έχουμε 5 η ώρα με 7.30 τα μικρά παιδιά που θα έχουν ένα Άγιο Βασίλη που θα πάρουν όλη τα δώρα τους. Και 7 με 9 θα έχουμε τους μεγάλους χορευτές μας. Μάλιστα, τη μαντινάδα θα την έχουμε? Με ποια θα προετοίμαστε στη μαντινάδα τώρα? Με ποια θα προετοίμαστε? Α, ωραία, ωραία, ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Θα πρέπει να λέγαμε μια μαντινάδα τώρα, να λέγαμε για τα Χριστούγεννα.
αλλά πρέπει να την ταιριάξω και με Χριστούγεννα και με γιορτές δεν είμαι έτοιμος τώρα. Δεν είμαι εγώ μαντιναρολόγος έτσι εφιέρος, είμαι χορευτής, χορεδάσκαλος. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, τα καταφέρω καλύτερα. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα σκεφτείτε μία μαντινάδα και έχουμε ένα χρονικό περιθώριο 4-5 ημερών να μας στείλετε με βίντεο. Ό,τι θέλετε εσείς. Ωραία. Συμφωνείτε? Βεβαίως. Ωραία. Την Κυριακή εδώ που θα κάνουμε τη γιορτή και θα βγάλουμε εδώ στο βίντεο κατευθείαν σας τη στείλω. Έγινε. Λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα αν βλέπετε, γιατί τώρα έχει εντάξει η εικόνα, βλέπω σας εδώ. Σας βλέπουμε, μια χαρά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Θοδωρή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάντα μας θυμόσαστε και πάντα μας παρουσιάζετε. Και εσείς μας ακολουθείτε και μας παρακολουθείτε. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε